Και σήμερα η ομιλία έχει το τίτλο «Σκεφτείτε ελεύθερα». Είναι συγχρόνως το τίτλο του τελευταίου βιβλίου μου με αυτό το τίτλο «Σκεφτείτε ελεύθερα» και το τίτλο ενός σεμινάριου που έχει ξεκινήσει μόλις προχθές την Δευτέρα και θα συνεχίσει μέχρι το Μάη, αν σας ενδιαφέρει, κάθε Δευτέρα 7 με 9. Η σκέψη είναι ότι οι πεπαιθήσεις μας δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Δημιουργούν την πραγματικότητά μας επειδή και έλκουμε πραγματικότητες που αντιστοιχούν στο τι πιστεύουμε, αλλά και επειδή ερμηνεύουμε πραγματικότητες σύμφωνα με το σύστημα πεπαιθήσεων που έχουμε. Και βασικά είναι το σύστημα πεπαιθήσεων που καθορίζει τι συμβαίνει στην ζωή μας και πώς νιώθουμε με αυτό που συμβαίνει. Αλλά το πιο σημαντικό μέρος της ζωής μας είναι η διόρθωση του συστήματος πεπαιθήσεων. Γιατί οι περισσότερες πεπαιθήσεις που έχουμε δεν είναι καν δικές μας. Είναι οι πεπαιθήσεις που έχουν φυτευτεί μέσα στο υποσυνείδητό μας όταν είμαστε μικρά παιδιά από μια κοινωνία που δεν έχει επίγνωση της αληθινής μας φύσης και μας έχει προγραμματίσει να αμφιβάλλουμε και για την αξία μας και για την ασφάλεια μας και για την ικανότητά μας και νιώθουμε γενικά μια δυσπιστία και για μας αλλά και για τους άλλους ανθρώπους αλλά και την ζωή που ζούμε. Στο σεμινάριο αυτό θα εξετάσουμε το σύστημα πεπαιθήσεων και την κοσμολογία του καθενός και ο καθένας θα δημιουργήσει δική του κοσμολογία. Και ξεκινάω το σεμινάριο με το να σας παρατηρώ ούτε να πιστεύετε αυτά που σας λέω εγώ. Δηλαδή, το κάθε τι που ακούτε και από μένα και από άλλους και από παντού να το περάσετε εσείς από την λογική, από τα φαινόμενα που βλέπετε γύρω σας, από την επιστήμη, από τους μεγάλους δασκάλους και να βγάλετε δικά σας συμπεράσματα. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες που δίνουμε για αυτή την διαδικασία. Δηλαδή, αυτή η πεποίθηση επιβεβαιώνεται με κάποιο τρόπο από τα φαινόμενα γύρω μου. Οι μεγάλοι δάσκαλοι συμφωνούν με αυτή η πεποίθηση. Η επιστήμη το απορρίπτει, το επιβεβαιώνει. Το νιώθω στην καρδιά μου. Αυτό ή απλώς είναι ένας προγραμματισμός που έχει περάσει μέσα στο νου μου από τα παιδικά μου βιώματα. Υπάρχουν τρεις τρόποι που γνωρίζουμε ό,τι γνωρίζουμε. Ο πρώτος τρόπος είναι να ακούσουμε από κάποιον στον οποίο έχουμε εμπιστοσύνη. Και τότε αν ακούτε από κάποιο επιστήμονα ότι το άτομο είναι έτσι, τα υποατομικά σωματίδια λειτουργούν έτσι, το πιστεύουμε παρόλο που δεν το βλέπουμε, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που μας λέει. Αλλά ο πρώτος τρόπος είναι να έχουμε πληροφορίες από κάποιον που θεωρούμε ότι είναι γνώστης του θέματος. Το δεύτερος τρόπος είναι με το συμπέρασμα. Βλέπω φαινόμενα και συμπεραίνω από τα φαινόμενα που βλέπω διάφορες αντιλήψεις. Και ο τρίτος τρόπος είναι το βίωμα. Ότι έχω άμεσο βίωμα του γεγονότος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι κάποιος έρχεται μέσα και μας λέει ότι βρέχει. Και τον βλέπουμε βρεγμένος. Τώρα πιθανό να τον πιστέψουμε. Δεν έχει λόγο να μας πει ψέματα, αλλά μπορεί να μας κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να είμαστε εκατό σίγουροι. Ακούμε ένα ήχο που ακούγεται σαν βροχή και συμπεραίνουμε ότι βρέχει. Αλλά σε αυτή την πολυκατοικία μπορεί να είναι τα νερά από τα μπαλκόνια που πέφτουν κάτω. Δεν έχουν βάλει υδροροή.
με το λόγιο του ανθρώπου αυτού και με το συμπέρασμα περίπου σίγουροι είμαστε, αλλά δεν μπορεί να είμαστε 100% σίγουροι. Μόνο αν βγαίνουμε έξω από το δωμάτιο και παρατηρούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, μπορούμε να καταλάβουμε αν βρέχει ή αν είναι τα μπαλκόνια ή αν είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Οι μεγάλοι δάσκαλοι μας λένε ότι η ψυχή συνεχίζεται μετά από το θάνατο. Όλες οι θρησκείες συμφωνούν σε αυτό. Και τα περισσότερα φιλοσοφικά συστήματα, περιλαμβάνοντας και τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα και αρχαίοι Έλληνες, ότι η ψυχή συνεχίζεται και μόνο όχι ότι συνεχίζεται, ότι και ξαναέρχεται στην ζωή. Αλλά έχω αυτή την πληροφορία. Σέβομαι αυτά που λένε αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι. Δεύτερο, συμπεραίνω ότι αφού η επιστήμη λέει ότι η ύλη δεν μπορεί να καταστραφεί, ούτε η ενέργεια, μπορεί να μόνο να αλλάξει μορφή. Λέω τώρα, αφού δεν μπορεί να καταστραφεί η ύλη, δεν μπορεί να καταστραφεί η ενέργεια, πώς θα καταστραφεί η συνειδητότητα. Και λέω, πιθανόν το ότι η συνειδητότητα συνεπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει και μετά από το υλικό σώμα. Το κάνω συμπέρασμα. Ο τρίτος τρόπος είναι ότι βγαίνω από το σώμα μου, είτε σε κάποια εμπειρία ή κάποιο ατύχημα ή εγχείρηση και βλέπω το σώμα μου από κάτω, καταλαβαίνω ότι εγώ δεν είμαι αυτό το σώμα, είναι μια ανεξάρτητη συνειδητότητα και είναι όσο αληθινή αυτή η εμπειρία, όσο είναι αυτό που εσείς βιώνετε αυτή τη στιγμή, δηλαδή όταν θα γυρίσετε σπίτι δεν θα πείτε πιστεύω ότι ήμουν σε μια ομιλία. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη πιστεύω. Θα πείτε ήμανα, βίωσα, είναι γεγονός. Εντάξει. Τότε η πεποίθηση ότι η ψυχή συνεχίζεται μετά από το θάνατο του υλικού σώματος μπορεί να βασίζεται στην διδασκαλία, στο συμπέρασμα ή και στο άμεσο βίωμα. Τώρα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πεπιθήσεις που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ξαναεξετάσουμε. Και θέλω να εξετάσουμε αυτές τις πεπιθήσεις σε σχέση με κάποια δεδομένα που πιστεύω και δεν χρειάζεται να δεκτείτε αυτά τα δεδομένα. Εγώ όμως εξετάσω αυτές τις πεπιθήσεις σε σχέση με κάποια δεδομένα που πιστεύω εγώ. Είστε ελεύθεροι να μην συμφωνείτε μαζί μου σε αυτά τα δεδομένα. Εντάξει. Και τι είναι αυτά τα δεδομένα. Ότι ο άνθρωπος είναι μια προέκταση της Θείας Συνειδητότητας του ηλική διάσταση. Ότι είμαστε όλοι μια αιώνια Θεία Συνειδητότητα σε ένα προσωρινό σώμα. Άλλοι θα πούνε ότι δεν είναι αυτό ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι μια τυχαία δημιουργία χημικών ενώσεων. Μπορεί. Εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ απίθανο. Το θεωρώ λιγότερο επιστημονικό από το να πιστεύω ότι μια συνειδητότητα δημιουργεί τον άνθρωπο. Και μάλιστα ένας επιστήμονας, ο Έρουιν Λάσλο, σε σχέση με τον Σερ Τζον Χόιλ, που έχει πάρει την Νομπέλ, σε μαθηματική λέει ότι η πιθανότητα ότι ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα τυχαία γεγονότων και όχι πρόθεση μιας ανώτερης δύναμης είναι περίπου σαν την πιθανότητα να περάσει μια καταιγίδα μέσα από ένα σκουπιδότοπο και να δημιουργήσει ένα αεροπλάνο που πετάει. Αυτή είναι η πιθανότητα για αυτούς τους δύο επιστήμονες. Είναι πολύ μικρή πιθανότητα, πιστεύω, επιστημονικά, ο άνθρωπος είναι τυχαίο γεγονός. Πολύ πιο εύκολο να πιστεύω ότι είναι μια προέκταση μιας διάνοιας που προϋπήρξε πριν από την ύλη και τώρα εκφράζεται μέσα από αυτό το υλικό κόσμο σε μια διαδικασία εξελεκτική του να μπορούμε να εκφράσουμε αυτό που είμαστε όλο και πιο ολοκληρωτικά. Αν είναι έτσι η θέση μου και δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε μαζί μου, τότε υπάρχουν κάποια δεδομένα. Και ποια είναι αυτά τα δεδομένα.
Το πρώτο δεδομένο είναι ότι κάθε άνθρωπος αξίζει αγάπη και σεβασμό όπως είναι. Εφόσον είναι μια έκφραση της Θείας Συντητότητας. Ικανός, ανίκανος, ηθικός, ανήθικος. Μπορεί να μην αξίζει ευθύνες, μπορεί να μην αξίζει ελευθερία, αλλά αξίζει αγάπη και σεβασμό σαν έκφραση του Θείου στην Ελληνική Διάσταση. Δεύτερο δεδομένο. Είναι ασφαλές. Αυτή η συντητότητα είναι ασφαλής. Γιατί είναι αιώνια. Το σώμα μπορεί να πεθάνει, το σώμα μπορεί να πάθει διάφορα, αλλά η συντητότητα μέσα σε αυτό το σώμα είναι ασφαλής. Πάντα. Δεν μπορεί να κόβεται, δεν μπορεί να καίγεται, δεν μπορεί να πεθάνει. Δηλαδή, δεύτερο δεδομένο της ύπαρξής μας είναι ότι είμαστε όλοι ασφαλείς. Ακόμα μέσα από το ίδιο το θάνατο είμαστε ασφαλείς. Είναι απλώς αλλάζουμε συχνότητα. Αλλάζουμε σταθμό. Και δεν βλέπουμε πια το υλικό σταθμό και βλέπουμε ένα άλλο σταθμό. Το τρίτο δεδομένο, κατά τη δική μου αντίληψη, είναι η ελευθερία. Πολλοί άνθρωποι δεν βιώνουν ελευθερία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι εκτός από τις στιγμές που παραδίδουμε την ελευθερία μας στους άλλους από το φόβο της απόρρεψης, από το φόβο της σύγκρουσης, από το φόβο να χάσουμε την αγάπη τους, ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει αρκεί να μην φοβάται να χάσει την αγάπη, να χάσει την έγκριση ή να φοβάται την σύγκρουση. Και το άλλο σημείο που χάνουμε την ελευθερία μας είναι στις προσκολήσεις. Δεν είμαι ελεύθερος όταν είμαι προσκολημένος. Είμαι δεσμευμένος στην προσκόλησή μου και όταν φοβάμαι. Όταν φοβάμαι δεν είμαι ελεύθερος να κάνω αυτό, να προχωρώ εδώ και που φοβάμαι. Τότε υπάρχουν τρία εμπόδια στην ελευθερία μου που δεν έχουν καμία σχέση με το εξωτερικό κόσμο, έχουν σχέση με μένα. Εγώ φοβάμαι να χάσω την αγάπη των άλλων, εγώ φοβάμαι να μπω στο αεροπλάνο, εγώ φοβάμαι μία ευθύνη και εγώ είμαι προσκολλημένος σε διάφορες ουσίες ή ανθρώπους και δεν είμαι ελεύθερος να είμαι καλά χωρίς αυτά. Τότε το τρίτο δεδομένο είναι ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι. Τι κάνουμε με την ελευθερία μας είναι άλλο θέμα. Δεν την αξιοποιώ, την παραδίδω στους άλλους. Αυτό έκανα με την ελευθερία μου εγώ. Τότε, για μένα τρία δεδομένα. Όλοι αξίζουμε αγάπη και σεβασμό και όλοι οι άνθρωποι γύρω μας. Είμαστε όλοι ασφαλείς, ακόμα στην αποχώρηση από το υλικό σώμα και είμαστε όλοι ελεύθεροι. Ένα τέταρτο δεδομένο για μένα. Είμαστε αγάπη. Δεν μπορεί να είμαστε η Θεία Συντητότητα και να μην είμαστε αγάπη. Το Θείο είναι αγάπη. Τότε ο νους μου μπορεί να μην βιώσει αγάπη και ο νους του άλλου να μην βιώσει αγάπη, αλλά εγώ μέσα μου, η αληθινή μου φύση αγαπάει τον άλλον και η αληθινή φύση του άλλου αγαπάει εμένα. Άλλο ότι τα εγώ μας και ο νους μας δεν μπορεί να βιώσουμε την αγάπη που υπάρχει μέσα μας για τον άλλο. Το πέμπτο δεδομένο είναι η ειρήνη. Ότι στο βάθος του εαυτού μου υπάρχει ειρήνη. Ο νους μου μπορεί να μην βιώσει αυτή την ειρήνη, γιατί είναι συγκεντρωμένος στο κόσμο γύρω μου με διάφορες προσκολήσεις, ανασφάλειες και φόβους και χάνει την ηρεμία του πιστεύοντας ότι κινδυνεύει, γιατί κινδυνεύει η αξία του, η ασφάλεια του, η ελευθερία του από διάφορους ανθρώπους και γεγονότα, αλλά πιστεύω ότι η αληθινή μας φύση είναι ηρεμία, είναι και αγάπη. Δύο που θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό είναι η δύναμη και η δημιουργικότητα. Ότι υπάρχει απεριόριστη δύναμη μέσα μας, αρκεί εμείς να δεκτούμε, να έρθουμε σε επαφή με αυτή τη δύναμη, να έχουμε την ελευθερία να ερχόμαστε ή όχι, και έχουμε και πάρα πολύ δημιουργικότητα μέσα μας, σαν εκφράσεις της Θείας Συντητότητας. Οπότε
Αν η αρχική μου θέση είναι αλήθεια, που εσείς θα αποφασίσετε για τον εαυτό σας, όλοι αξίζουμε, όλοι είμαστε ασφαλείς, όλοι είμαστε ελεύθεροι, όλοι αγαπάμε, όλοι είμαστε ήρεμοι στο βάθος του εαυτού μας και όλοι είμαστε πολύ δυνατοί και πολύ δημιουργικοί, ανεξάρτητα με το αν ερχόμαστε σε επαφή με αυτά και τα εκφράζουμε μέσα στην ζωή μας. Αλλά ποια είναι η θέση μου? Για μία πεποίθηση να είναι αλήθεια, θα πρέπει να φέρνει σε επαφή με αυτά τα δεδομένα. Όποια πεποίθηση με απομακρύνει από τα δεδομένα της αληθινής μου φύσης ή την αληθινή φύση των άλλων, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Καταλαβαίνετε που το πάω. Δηλαδή, κάθε πεποίθηση θα πρέπει να μου επιτρέψει να βιώσω αυτά τα δεδομένα όσο αφορά τον εαυτό μου και να βιώσω αυτά τα δεδομένα όσο αφορά τους άλλους. Που σημαίνει για μία πεποίθηση να είναι αλήθεια πρέπει να με οδηγεί να νιώθω ασφάλεια, να νιώθω αγάπη, να νιώθω σεβασμό, να συμπεριφέρομαι προς τους άλλους με τον τρόπο που θα ήθελα να μου συμπεριφέρονται. Αλλιώς αυτή η πεποίθηση για μένα δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι συντονισμένη αυτή η πεποίθηση με την αλήθεια. Θα πρέπει να οδηγήσει σε μία κοινωνία ανθρώπων με αρμονία, με ευτυχία, με συνεργασία, με αγάπη και με ευημερία για όλους. Αλλιώς αυτή η πεποίθηση είναι μια ψευδέστηση που μας εμποδίζει να βιώσουμε την αλήθεια για την οποία ενσαρκωθήκαμε να βιώσουμε. Τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές πεποίθησεις που θεωρώ ότι δεν μας βοηθάνε και θέλω επανεξέταση αυτές οι πεποίθησεις. Πρώτο, η ζωή είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Τώρα, αν το σύστημα πεποιθήσεων μου έλκει πραγματικότητες, τι πραγματικότητα θα έλκω, πιστεύοντας ότι η ζωή είναι δύσκολη και επικίνδυνη? Και αν το σύστημα πεποιθήσεων μου με κάνει να ερμηνεύω καταστάσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, άσχετα με πώς είναι, θα τα βλέπω όλα δύσκολα και επικίνδυνα. Όπου άλλος δίπλα μου θα λέει, ούτε δύσκολο είναι, ούτε επικίνδυνο είναι. Δεν είναι? Εσείς δεν βλέπετε πράγματα σαν επικίνδυνα που οι άλλοι δεν τα βλέπουν έτσι? Και άλλοι δεν βλέπουν πράγματα επικίνδυνα που εσείς δεν τα βλέπετε έτσι ή δύσκολα? Κάποια πράγματα για εσάς είναι πανεύκολα και για τον άλλο το έχει κάνει τόσο θέμα στο μυαλό του. Και αντίστροφα. Δεύτερο, είμαστε αδύναμοι και ευάλωτοι. Όσο σκέφτομαι αυτή η πεποίθηση θα με βοηθήσει να έρθω σε επαφή με την δύναμή μου ή το αντίθετο. Όποιος νιώθει τον αυτό το αδύναμο, τον νιώθει τον αυτό το ευάλωτο και η δύναμη να έχει, δεν θα την βιώσει και δεν θα την εκφράσει. Δεν βοηθάει η πεποίθηση αυτή. Όμως οι γονείς μας είπανε ποτέ είσαι άτρωτος και δεν κινδυνεύεις από τίποτα και κανέναν? Ή σας είπανε προσέξτε τα μικρόβια, το κρύο, την ζέστη, τους ανθρώπους, τα πάντα, το ρεύμα, τα πάντα, τον ήλιο? Δηλαδή, μας ποτίσανε με το αίσθημα του κινδύνου και όχι με το αίσθημα της δύναμης. Εντάξει. Τρίτο, πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τους άλλους και τις δυνάμεις γύρω μας, γιατί αμέσως μπαίνω σε μία αμυντική θέση. Η ζωή είναι δύσκολη, είναι επικίνδυνη, εγώ είμαι αδύναμος, είμαι ευάλωτος, πρέπει να προστατεύω τον εαυτό μου. Τώρα, υπάρχουν δύο βασικές μορφές προστασίας. Η μία είναι η επίθεση, πρέπει να είμαι επιθετικός, ίσως επικριτικός, και το άλλο είναι να απομακρύνομαι, να κλειστώ, να μην έρθω σε επαφή. Εντάξει, ότι σίγουρα δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη ούτε όταν επιτίθομαι, ούτε όταν κλείνω. Τέταρτη πεποίθηση. Είναι εντάξει ή σε παρένθεση χρειάζεται
να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τους άλλους ακόμα με ανήθικους τρόπους. Δεν πειράζει. Δικαιολογείται να κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θα ήθελες να κάνεις σε σένα για να είσαι ασφαλής. Δικαιολογείται, δηλαδή. Να πάρουμε κάτι που δεν μας ανήκει. Να λέμε ψέματα όταν μας συμφέρει. Να παρακάμπτουμε τον νόμο ή και την συνείδησή μας όταν χρειάζεται να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Να κάνουμε επίθεση, να αγνοήσουμε τις ανάγκες των άλλων. Όλα αυτά θεωρούνται φυσικά. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να αφήσεις την συνείδησή σου να σε μπερδέψει. Και σε αυτή την κοινωνία δεν θαυμάζεται ο ηθικός άνθρωπος. Η κοινωνία δεν ενθαρρύνει τον άνθρωπο να λειτουργήσει ακόμα όταν κινδυνεύει ηθικά. Θα προχωρήσουμε σε αυτό. Πέμπτη πεποίθηση. Είναι εντάξει να πληγώσεις κάποιον που σε έχει πληγώσει. Είναι εντάξει να πληγώσεις κάποιον που σε έχει πληγώσει. Αυτό ήταν το μήνυμα του Χριστού. Τι λέει αυτή η κοινωνία. Βεβαίως. Σε έκανε αυτό να το κάνεις πίσω. Είναι σαν τα μικρά παιδιά που όταν τα βλέπεις να τσακώνονται, τι λέει, αυτός το άρχισε. Αρκεί, το φτάνει, επειδή ο άλλος το άρχισε, είμαι εντάξει. Ή δεν πειράζει αν ο άλλος το άρχισε, εγώ θέλω να είμαι αυτό που θέλω να είμαι. Και όχι να λειτουργώ όπως λειτουργεί ο άλλος. Αλλά η κοινωνία αυτή, το βλέπει πολύ φυσικό. Σου πλήγωσε, είναι εντάξει να το πληγώσει. Εντάξει. Είναι λάθος να συγχωρέσεις κάποιον που σε έχει πληγώσει ή αδικήσει. Σε κάποιες κοινωνίες, έτσι πιστεύουν, ότι και ακόμα προδοσία μπορεί να το πιστεύουν η οικογένεια, ότι δεν θα συγχωρέσει αυτόν, μας έχει βλάψει. Έχει βλάψει την οικογένεια μας. Δεν πρέπει να τον συγχωρέσεις. Προδίδει στην οικογένεια μας, αν την συγχωρείς. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτές οι υπεπιθύσεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας και επιδρούν επάνω μας, δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Όμως, προγραμματιζόμαστε με αυτές και λειτουργούμε με αυτές. Και θέλει πολύ θάρρος για κάποιον να ξεφύγει. Και γι' αυτό το βιβλίο «Σκεφτείτε ελεύθερα». Να έχετε το θάρρος να σκεφτείτε διαφορετικά από τους ανθρώπους γύρω σας. Χειρότερη περίπτωση θα έχετε την μοίρα του Χριστού και του Σωκράτη. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Αφού δεν υπάρχει θάνατος. Να έχουμε το θάρρος να σκεφτούμε διαφορετικά σε επαφή με αυτό που πραγματικά φαίνεται λογικό και σωστό μέσα μας. 7. Η κατανόηση, η αγάπη και η συγχώρεση είναι αδυναμία και σε βάζουν σε κίνδυνο. Είναι, αν συγχωρείς και αν αγαπάς και κατανοείς, είναι λάθος αυτό και κινδυνεύεις να ξαναπάθεις. Αυτό που δεν έχει καταλάβει η κοινωνία είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να καθορίζουμε όρια με αγάπη, που σημαίνει συγχωρώ και αγαπώ, αλλά καθορίζω όρια στο τι μπορώ να δεκτώ από τον άλλο, σαν συμπεριφορά. Άλλη πεποίθηση. Αν αγαπάμε κάποιον, πρέπει να κάνουμε ό,τι μας ζητάει. Έτσι είναι. Κυκλοφορεί η ιδέα. Εφόσον τον αγαπάω, πρέπει να κάνω ό,τι μου ζητάει. Τότε αν ζητάει ειρωίνη, θα το δώσω. Αν ζητάει να λέω ψέματα στο δικαστήριο, να το κάνω. Αν ζητάει να μην δουλεύει καθόλου και να τον συντηρώ μια ζωή χωρίς να σηκώσει το χέρι του, να το κάνω. Είναι αγάπη.
Αυτή είναι η πραγματική αγάπη για την ψυχή αυτή. Αλλά η πεποίθηση είναι ότι εφόσον τον αγαπάω, και όλος λέει, αν με αγαπάς θα κάνεις αυτό που λέω, αλλιώς δεν με αγαπάς. Και αφού δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ, σημαίνει δεν με αγαπάς. Μπορούμε να διευκρινίσουμε αυτό στον ούμα. Ναι, σε αγαπώ, αλλά μου φέρνει σε σύγκριση με την ηθική μου, με αυτό που πιστεύω ότι είναι πραγματικά καλό για σένα, και έχω μια εσωτερική σύγκριση. Εντάξει. 9. Αν αγαπάμε κάποιον, πρέπει να τον αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι είναι. Και να μας κλέψει, και να μας βλάψει, και να μας δείρει, και να μας κορυδέψει. Αφού τον αγαπάω, δεν πειράζει. Θέλουν εξέταση αυτές οι πεπιθήσεις. Άλλο, 10. Οι γονείς χρωστάνε η περιουσία στα παιδιά τους. Μεγάλη σκεπτομορφή στην Ελλάδα. Εγώ δεν πήρα τίποτα από τους γονείς, ούτε ένα λεπτό δεν πήρα. Οι γονείς χρωστάνε, άλλο ότι αν μπορούν και άλλο χρωστάνε. Και έχουμε δημιουργήσει μια κοινωνία που πολλά παιδιά το απαιτούν. Και τσακώνονται και θυμώνουν. Ότι μου το χρωστάς, τι. Εγώ έχω μια άλλη πεποίθηση, ότι κάθε ψυχή πρέπει να μάθει να δημιουργήσει με δική της ενέργεια την πραγματικότητά της. Και όχι με την ενέργεια των άλλων. Ότι κάθε γονιός χρωστάει μια περιουσία στα παιδιά του. 12. Είναι εντάξει να κάνεις ό,τι μπορείς να κορυδεύεις την κυβέρνηση. Συμφωνείτε, μάμα. Το πιστεύετε όμως. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχουμε. Εδώ ισχύει, αυτοί ξεκίνησαν πρώτοι. Ακριβώς. Αλλά αυτοί ήταν πολίτες μέχρι να γίνουν πολιτικοί. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Είναι δύο συμμορίες που κλέβει η μία από την άλλη. Ο πολίτης κλέβει από την κυβέρνηση, η κυβέρνηση κλέβει από τον πολίτη. Και δεν θα λυθεί το πρόβλημα μέχρι να αλλάξει αυτή η σκεπτομορφή. Είναι εντάξει να κάνεις ό,τι μπορείς να κορυδεύεις την κυβέρνηση. Είναι έξυπνο να πληρωθείς και να μην εργάζεσαι. Έξυπνο. Πιο έξυπνο. Είναι έξυπνο να καταφέρεις να πάρεις λεπτά χωρίς να κάνεις τίποτα. Εντάξει. Και δυστυχώς η λέξη έξυπνο έχει φύγει από το να έχει σχέση με την ευφία και σχέση με την πονηριά. Δεν είναι έξυπνος, είναι πονηρός. Ότι αυτές οι σκεπτομορφές δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία με ευημερία για όλους, ούτε με ευτυχία, ούτε με ενότητα. Είναι σκεπτομορφές που χαλάνε όλη την πραγματικότητα για όλους μας. Είναι εντάξει να πουλάς ένα προϊόν ή υπηρεσία για πολύ περισσότερο από όσο αξίζει ή από το πόσο θα ήθελες να πληρώσεις εσύ. Αφού ο άλλος έχει ανάγκη για την υγεία του, για τον νόμο, για τα δικαστήρια, για τα υδραυλικά του, τα ηλεκτρολογικά του, όπου ο άλλος δεν μπορεί μόνος του, γίνεται μια εκμετάλλευση. Δεν πειράζει που δεν θα ήθελα να πληρώσω τόσο. Εντάξει, ότι είναι εντάξει να πουλάς ένα προϊόν ή υπηρεσία για περισσότερο από όσο θα ήθελες να πληρώσεις εσύ. Εντάξει. Αυτές οι σκεπτομορφές δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία με ευτυχία. Ο ένας κορυδεύει και κλέβει τον άλλον και δεν λειτουργεί προς τον άλλον όπως ήθελε ο άλλος να λειτουργεί προς αυτόν. 15. Οι γονείς δημιουργούν τα παιδιά και φταίνε όταν δεν είναι καλά. Μεγάλη σκεπτομορφή. Που έχουν και οι γονείς και τα παιδιά. Ότι οι γονείς φταίνε όταν το παιδί δεν είναι καλά.
Και το ερώτημα δεν είναι καλά. Το παιδί να είναι όπως ο γονιός πιστεύει ότι πρέπει να είναι για να είναι επιτυχημένος σαν γονιός. Αλλά ο γονιός μετράει την αξία του με κάποιες προδιαγραφές σε σχέση με το παιδί. Και άρα και οι ψυχολόγοι τρέφουν αυτό. Δεν φταίνει οι γονείς του. Όποιος πάει σε ψυχολόγο του λέει, φταίνει οι γονείς σου. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω ότι είμαστε αιώνιες ψυχές που δημιουργούμε εμείς την πραγματικότητά μας. Και επιλέγουμε τις γονείς και κάναμε συμφωνίες με τις γονείς. Πιστεύω ότι οι γονείς πρέπει να εξετάσει τον εαυτό του και να κάνει, να συμπεριφέρεται προς το παιδί όπως θα ήθελε δικό του γονιό να συμπεριφέρεται προς αυτόν και αν δεν το έκανε να ζητήσει συγγνώμη. Αν δεν πιστεύω ότι ο γονιός δημιουργεί το παιδί. Πιστεύω ότι κάθε ψυχή είναι υπεύθυνη για δική της πραγματικότητα. Αλλά δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε μαζί μου. Η γυναίκα είναι αδύναμη και ο άντρας είναι δυνατός. Η γυναίκα είναι κατώτερη από τον άντρα. Άλλη πεποίθηση που πάει να σβήσει. Έχει αλλάξει πολύ τελευταία χρόνια. Όμως πιστεύω ότι σε πολλά υποσυνείδητο και των γυναικών και των ανδρών κάπου λειτουργεί. Εντάξει, και όσο πάμε ανατολή είναι ακόμα περισσότερο, όσο πάμε δυτικά είναι λιγότερο. Οι άλλοι φταίνουν για πώς νιώθω. Και εγώ φταίω για πώς νιώθω. Ότι η πεποίθηση ότι αν εγώ δεν νιώθω καλά, φταίει ο άλλος. Ο άλλος είναι το ερέθισμα. Εγώ δημιουργώ τα συναισθήματά μου, δεν δημιουργεί ο άλλος τα συναισθήματά μου. Όμως δεν το βιώνουμε, δεν το νιώθουμε. Αμέσως ο νους μας πάει, είτε το λέμε είτε όχι, να κατηγορούμε τον άλλον για αυτό που νιώθουμε. Έτσι έχουμε μάθει, έτσι μας είπανε, έτσι ήταν το παράδειγμα που είδαμε όλα τα χρόνια, ότι ο άλλος ευθύνεται για αυτό που νιώθω. Εντάξει. Για μένα δεν αληθεύει. Ο άλλος είναι ένα ερέθισμα και εγώ ευθύνομαι για τον τρόπο που ερμηνεύω αυτό που κάνει ο άλλος και τα συναισθήματα που παράγω μέσα μου με το ερέθισμα που μου δίνει. Και μου κάνει εντύπωση αυτό γιατί είναι από τις πεποιθήσεις που δύσκολο αλλάζουν. Το λέω αυτό γιατί βλέπω ακόμα στο 5ο και 6ο χρόνο αυτογνωσίας, επειδή εγώ τίνω να περιλαμβάνω αυτό τουλάχιστον 100 φορές μέσα στο σεμινάριο, ακόμα άνθρωποι πιστεύουν ότι άλλοι φταίνουν γιατί νιώθουν. Και εγώ το βλέπω αδύνατον ένας άνθρωπος να δημιουργήσει τα συναισθήματα των άλλων. Γιατί εγώ προσπαθώ να δημιουργήσω συναισθήματα, προσπαθώ να δημιουργήσω ευτυχία, ηρεμία, συγχώρεση, αγάπη και δεν έχω την δύναμη να το κάνω. Δεν μπορώ να δημιουργήσω τι γίνεται μέσα στο νου του άλλου. Μπορώ να προσπαθήσω να επηρεάζω το σύστημα πεποιθήσεών του προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά μπορώ να δημιουργήσω τι νιώθει. Εντάξει. Πού είμαστε. Η αξία μου μετρέται με την γνώμη των άλλων, με τα αποτελέσματα των προσπαθειών μου, με την εμφάνισή μου, με τα χρήματά μου, με τις γνώσεις μου, με την επαγγελματική μου θέση. Ότι οι διάφορες πεποιθήσεις όπου ο καθένας ποντάρει αλλού για να βιώσει την αξία του. Μερικοί στην εμφάνιση, άλλες σε επιδόσεις, άλλες στο χρήματα, άλλες σε επαγγελματική θέση. Αν δεν είχα κάτι σαν παιδί, είναι επειδή δεν το άξιζε. Αυτό είναι άλλη σκεπτομορφή, ότι σαν παιδιά δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι οι γονείς μας έχουν προβλήματα. Και όταν δεν μας δώσανε αγάπη, η στοργή, η προσοχή, η υλικά αγαθά, ό,τι μπορεί να ήταν αυτό, το μόνο λογικό συμπέρασμα είναι ότι εγώ δεν το αξίζω, δεν είμαι καλός. Και αν μας μαλώσανε και όλα, το βεβαιώσανε. Εντάξει. Άρα δεν αξίζω αυτό και τι κάνω μέσα στην ζωή, αναπαράγω με αυτή την πραγματικότητα,
δημιουργώντας μια πραγματικότητα που δεν έχουμε, αυτό που δεν είχαμε, επειδή υποσυνείδητα πιστεύουμε δεν το αξίζουμε. Είμαι ασφαλής μόνο αν έχω χρήματα ή σύντροφο, ή και τα δύο, ή πλούσιο σύντροφο, ακόμα καλύτερο. Πηγή ασφάλεια, σύντροφο, χρήματα. Δεν είμαι αιώνια θεϊκή ύπαρξη. Χρειάζεται σύντροφο ή χρήματα μια αιώνια θεϊκή ύπαρξη. Το ίδιο το Θείο σε ένα σώμα. Ας έχω χρήματα, ας έχω σύντροφο. Ας μην βασίζω την ασφάλεια μου ή την αξία μου επάνω σε αυτά. Ο Θεός αγαπάει με όλους. Πόσοι ακούσετε ότι ο Θεός αγαπάει χωρίς όρους, σαν παιδιά. Πόσοι ακούσετε ότι η αγάπη του Θεού είναι ανεξάρτητο από ό,τι κάνετε και δεν κάνετε. Δεν βλέπω από κανένα χέρι δηλαδή. Ούτε οι νέοι. Μαρία, δεν το άκουσες εσύ. Ποιο. Σ' αγαπάει ο Θεός χωρίς όρους. Από σένα. Υπάρχει μια κοπέλα εδώ. Όλοι οι άλλοι ακούσουν ότι ο Θεός αγαπάει με όρους. Δηλαδή έχει πρόβλημα. Δεν έχει εξελιχθεί ακόμα στο επίπεδο του να αγαπάει χωρίς όρους. Εντάξει, είναι υποεξέλεξη φαίνεται ο Θεός. Είμαι αμαρτωλός. Είμαι λάθος. Κανένας που προγραμματίστηκε έτσι. Είμαι αμαρτωλός. Έχουμε πόσο αμαρτωλούς έχουμε στο δωμάτιο. Πρέπει να είμαι σαν τους άλλους για να είμαι αγαπητός. Αν είμαι διαφορετικός, δεν θα με αγαπούν, δεν θα με δεκτούν. Εντάξει, ότι την πεποίθηση αυτή θα με εμποδίσει να κάνω πολλά πράγματα στην ζωή μου που είναι στην πορεία της ζωής μου, αλλά δεν τα κάνω από το φόβο να είμαι διαφορετικός. Και όλα τα βιβλία της ιστορίας μιλάνε για ανθρώπους που τόλμησαν να είναι διαφορετικοί, δεν είναι. Επιστήμονες, πολιτικοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι που μόνο επειδή δέχτηκαν να είναι διαφορετικοί βρίσκονται στα βιβλία. Θα βρείτε ανθρώπους που φοβούνται να είναι διαφορετικοί. Και αν δεν είμαι διαφορετικός, πώς να γίνει εξέλιξη. Η εξέλιξη σημαίνει να είμαι διαφορετικός από αυτό που υπάρχει μέχρι τώρα. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει εξέλιξη. Απαιτείται. Δεν σας λέω να είστε αντιδραστικοί ή αντίθετοι. Σας λέω να είστε γνήσιοι. Εξετάστε τι πραγματικά πιστεύετε, τι είναι αλήθεια για σας, τι πραγματικά θέλετε να είστε στην ζωή σας και να είστε αληθινοί στον εαυτό σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε απορριπτικοί, ούτε αντιδραστικοί. Πρέπει να έχω την αγάπη και την αποδοχή των άλλων για να είμαι ασφαλής. Ότι χωρίς την αγάπη και αποδοχή, και συνήθως αυτό το καθορίζουμε σε συγκεκριμένα άτομα. Χρειάζομαι την αποδοχή αυτού του ανθρώπου για να αξίζω και να είμαι ασφαλής. Οι άνθρωποι που με αγαπούν θα με πληγώσουν ή θα με εγκαταλείψουν. Τώρα αν είχα αυτό το βίωμα σαν παιδί ότι πληγώθηκα ή βίωσε εγκατάλειψη ή κακή μετεχείριση από ανθρώπους που γονείς ή αδέλφια ή άνθρωποι που υπήρξε μια στενή σχέση, φυσικά θα φοβάμαι να ξαναγίνει αυτό. Θα φοβάμαι πάλι την εγκατάλειψη και θα φοβάμαι ξανά πληγωθώ ή θα φοβάμαι την καταπίεση. Πώς καταλαβαίνετε, όλα αυτές οι πεπαιθήσεις μας απομακρύνουν από τα δεδομένα που εξήγησε στην αρχή. Τα δεδομένα της αξίας μας, της ασφάλειας, της ελευθερίας, της ηρεμίας και ένα δεδομένο που δεν είπα, η ευτυχία, ότι μέσα μας είμαστε ευτυχισμένοι. Ο νους μας είναι ευτυχισμένο.
εμείς αγαπάμε, ο νους μας δεν αγαπάει. Άλλο εμείς, σαν συνειδητότητα, και άλλο ο νους, που είναι το προσωρινό όργανο με το οποίο αυτή η συνειδητότητα προσπαθεί να εκφράζεται, που είναι προγραμματισμένο με πολλές ψευδεστήσεις. Ότι άλλο εγώ σαν συνειδητότητα και άλλο ο νους που είναι το όχημα με το οποίο αντιλαμβάνομαι και εκφράζομαι. Είναι πιο ασφαλής να κρύβω τα πραγματικά μου συναισθήματα. Αν ομολογώ ότι πραγματικά νιώθω, κινδυνεύω να με κοροϊδεύουν, να μην ανταποκρίνονται, να το χρησιμοποιήσουν και έτσι δεν υπάρχει αληθινή επικοινωνία. Προτιμώ να κρύβω και ακόμα όχι μόνο το πόνο μου και το θυμό μου, αλλά και την αγάπη μου και την στοργή μου. Προτιμώ να κρύβω. Δεν ξέρω τι να κάνω με την ζωή μου. Χρειάζομαι να το πούν οι άλλοι τι να κάνω. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος άλλος μπορεί να ξέρει τι χρειάζεται να κάνετε εσείς, γιατί δεν ξέρει για ποιο λόγο γεννηθήκατε. Δεν ξέρει ποιες εμπειρίες έχετε επιλέξει να περάσετε για να αποκομίσετε τα μαθήματα και τις ευκαιρίες εξέλιξης. Θα έχει μία ιδέα του τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος. Εγώ κάποτε πίστευα ότι ήξερα τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι. Αλλά θεραπεύτηκα από αυτό. Γιατί είδα ότι μερικοί άνθρωποι χρειάζονται να κάνουν το αντίθετο από αυτό που εγώ θεωρούσα λογικό και ασφαλές και σωστό, για να πάρουν άλλες εμπειρίες για να εξελιχθούν και να μάθουν αυτό που έχω να μάθω. Δεν ξέρει κανένας άλλος τι πρέπει να κάνετε. Εσείς όμως ξέρετε. Ξέρετε. Απλώς χρειάζεται να καλλιεργήσετε επαφή με την εσωτερική φωνή σας. Αν δεν είστε σίγουροι, να κάνετε μία προσευχή, ένα διαλογισμό και ζητήστε καθοδήγηση από το σύμπαν. Επαναλαμβάνετε 3 φορές το ερώτημά σας. Και μετά προσέξετε τα μηνύματα που παίρνετε. Δήθεν τυχαία γεγονότα και καταστάσεις και βιβλία και συναντήσεις και ιστοσελίδες και ό,τι είναι αυτό που πέφτει, όνειρα και σκέψεις, ειδικά το πρωί όταν ξυπνάτε. Έχετε άμεση επαφή με το Θείο. Απλώς ο νους έχει αποσυντονιστεί. Εντάξει. Αν κάθε μέρα ζητάτε καθοδήγηση, η καθοδήγηση θα υπάρχει. Είναι εκεί. Περιμένει. Αρκεί να ζητάμε και να αδειάσουμε το νου μας λίγο κάθε μέρα, να μπορούμε να δεχτούμε τις απαντήσεις. Δεν είμαι ικανός ή ικανή να επιβιώσω μόνος μου. Χρειάζομαι άλλους να με στηρίζουν. Εντάξει, αυτό πάει κόντρα σε αυτό που είπαμε στην αρχή, σαν εκφράσεις της Θείας Συνειδητότητας στην αρχική διάσταση. Εντάξει. Ο καθένας έχει την δύναμη να δημιουργήσει την ζωή του. Δεν λέω μη ζητήστε η στήριξη ή βοήθεια ή να μη στηρίζετε ή να βοηθάτε, απλώς να μην έχετε την ψευδέστηση ότι δεν μπορείτε ή ότι δεν μπορεί ο άλλος. Εντάξει. Έχουμε πολύ δύναμη μέσα μας να το αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να είμαι καλύτερος από τους άλλους για να αξίζω αγάπη και σεβασμό. Μία πεποίθηση που δημιουργείται όταν μας συγκρίνανε σαν παιδιά και άλλη η ανάγκη να είμαι καλύτερος. Σε όποιο πεδίο ο καθένας συγκρίνει τον εαυτό του, στην εμφάνιση, σε μαγειρική, στο επάγγελμα, στο χρήμα, στους φίλους, ακόμα μπορούμε να το φέρουμε στο πνευματικό δρόμο, στις ώρες του διαλογισμού και πόσα βιβλία έχουμε διαβάσει και ακόμα πόσα άτομα βοηθάνε με χρήματα. Να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Πρέπει να κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι για να με αποδέχονται και να με αγαπούν.
Ίσως έχουμε αυτή την εμπειρία, ότι χάσαμε την αγάπη ανθρώπων όταν δεν κάναμε αυτό που θέλανε, αλλά δεν ήταν αγάπη. Ήταν κάποια θετικά συναισθήματα, επειδή κάναμε αυτό που θέλει ο άνθρωπος. Η αγάπη δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν κάναμε αυτό που θέλει ο άλλος. Δεν είναι αγάπη. Απλούστητα. Όμως αυτό το βιώνουμε από δύο πλευρές. Ότι επειδή δυσκολευόμαστε εμείς να αγαπάμε τους άλλους όταν δεν κάνουν αυτά που θέλουμε, δυσκολευόμαστε να πιστεύουμε ότι αυτοί θα μας αγαπάνε αν δεν κάνουμε αυτά που θέλουμε. Η αγάπη χρειάζεται να είναι κάτι που είναι ανεξάρτητο από το αν ικανοποιούμε τις ανάγκες του άλλου και αν ο άλλος ικανοποιεί δικές μας ανάγκες. Πρέπει να είμαι όμορφη ή όμορφος και ελκυστικός ή ελκυστική στο αντίθετο φύλο για να αξίζω. Άλλη σκέπτομορφή. Ίσως καθώς μεγαλώνουμε το αφήνουμε λίγο. Μερικοί το κρατάνε μέχρι το θάνατο δηλαδή. Πρέπει να είμαι όμορφος και ελκυστικός στο άλλο φύλλο. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ τον σύντροφό μου. Θα βρει κάποιο άλλο ή κάποιον άλλον. Ένα φόβο. Και μήπως ο σύντροφός μου χάνει το ενδιαφέρον του για μένα. Οι άνθρωποι θέλουν να καταπιέζουν την ελευθερία μου. Τώρα το συζητήσουμε αυτό λίγο στην αρχή. Μπορεί να θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Και ακόμα αν θέλουν, ο μόνος τρόπος που μπορούν είναι αν εγώ το επιτρέπω. Αν εγώ φοβάμαι να πω όχι με αγάπη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και να απειλούν την ζωή μας, μπορεί να επιλέξω και προτιμώ να πεθάνω. Αυτό είναι η προτίμηση του Χριστού και η προτίμηση του Σοκράτη. Ότι εντάξει, εγώ θα συνεχίσω να διδάσκω, δεν θα σταματήσω. Προτιμώ το θάνατο πάνω από το να σταματήσω το λόγο υπαρξής μου, που αυτό είναι πραγματικό θάνατο, όχι η αποχώρηση από το σώμα. Αλλά δεν μπορεί κανένας να μας καταπιέσει, ας απελευθερωθούμε από αυτό. Εμείς μπορούμε να παζερεύουμε την ελευθερία μας για την αγάπη τους, την αποδοχή τους ή και για το μισθό μας. Επίσης, αλλά αφού το παζερεύουμε, ας πάρουμε την ευθύνη. Δεν είναι καταπίεση, είναι παζάρι. Εγώ σου δίνω αυτές τις ώρες, αυτή την εξυπηρέτηση, εσύ μου δίνεις την αγάπη ή τα χρήματα ή ό,τι είναι αυτό. Δεν είναι καταπίεση. Έχω την ελευθερία να μην κάνω αυτό το παζάρι. Okay. Βέβαια, αν έχω ανθρώπους που βασίζονται σε μένα για την επιβίωσή τους, τότε είμαι σε μειονεκτική θέση στο παζάρι αυτό, αλλά συνειδητοποιώ ότι πάλι αυτό το επιλέγω και ας το κάνω χωρίς το αίσθημα καταπίεσης. Είναι η επιλογή μου. Σαν γυναίκα χρειάζεται να είμαι ανταγωνιστική για την αξία μου με τους άντρες. Πρέπει να ανταγωνίζομαι με τον άντρα για την αξία μου. Και άλλο και αντίθετο, σαν γυναίκα χρειάζομαι τον άντρα μου να είναι δυνατότερος και ικανότερος από μένα. Αποφασίστε τι θέλετε. Να ανταγωνίζεστε για την αξία σας ή να είναι πιο ικανός. Αποφασίστε τι. Σαν άντρας πρέπει να είμαι ικανότερος και πιο επιτυχημένος από την γυναίκα. Και περισσότεροι άντρες έχουν αυτό το πρόβλημα, νιώθουν δυσάρεστα αν η γυναίκα είναι πιο ικανή ή αν κερδίζει περισσότερα χρήματα, του θίγει την εικόνα του. Εντάξει. Μη χαρείς πολύ, κάτι κακό θα συμβεί. Άλλη σκέπτομορφή, που όσο το πιστεύω, ή θα το δημιουργήσω ή δεν θα απολαύσω αυτό που έχω. Γιατί θα φοβάμαι, αν το απολαύσω πολύ, κάτι κακό θα συμβεί. Εντάξει. Άλλη σκέπτομορφή.
Και μετά έχουμε δύο αντίθετες σκεπτομορφές. Το χρήμα είναι βρώμικο, όσοι το έχουν δεν είναι ηθικοί και μόνο αυτοί που έχουν χρήμα αξίζουν. Αποφασίστε. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ αναφέρεται σε μερικές πεπαιθήσεις. Το βιβλίο αναφέρεται σε 70 πεπαιθήσεις που θέλουν εξέταση. Που κάτω δική μου αντίληψη δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Είναι λαθασμένες πεπαιθήσεις που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και δική μας αποστολή είναι να απελευθερωθούμε από ό,τι πιστεύουμε μετά από εξέταση, ατομική εξέταση δική σας. Δεν αληθεύει πια και έχετε το θάρρος να αφήσετε τις παλιές πεπαιθήσεις και να ζήσετε την ζωή σας με δικές σας πεπαιθήσεις μετά από εξέταση. Έχω βάλει εδώ κάποια κόσκινα γι' αυτό και ολοκληρώνω. Μέσα στο σεμινάριο αυτό που όπως εξήγησε είναι κάθε Δευτέρα 7 με 9 και υπάρχει ακόμα αν θέλετε να έρθετε χώρο. Ο καθένας επέλεξε αυτή την εβδομάδα ένα ερώτημα. Υπάρχει μια λίστα από ερωτήματα. Τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ζωή, τι γίνεται μετά από το θάνατο, για ποιο λόγο είμαστε εδώ, ποιος αξίζει, ποιος δεν αξίζει και τέτοια πράγματα. Και υπάρχουν οι εξής οδηγίες στο να στηρίζετε την απάντησή σας. Το πρώτο είναι να σκεφτείτε όσες πιθανές απαντήσεις μπορείτε να σκεφτείτε σε αυτό το ερώτημα. Ποιες είναι οι πιθανές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Δεύτερο, να επιλέξετε αυτό που για εσάς σας φαίνεται πιο σωστό, η πιο σωστή απάντηση σε αυτό το ερώτημα και να το περάσετε από τα κόρυτα κόσκινα. Για ποιο λόγο σας φαίνεται λογικό. Ξεκινάμε με την λογική. Αυτή η απάντηση είναι λογικό. Π.χ. αν απαντάω η πεποίθηση ότι αξίζω σύμφωνα με την γνώμη του άλλου, είναι λογικό. Γιατί αμέσως έρχεται το δίλημα, υπάρχουν 30 άτομα με 30 διαφορετικές γνώμες. Τότε με ποια γνώμη αξίζω. Δεν είναι λογικό. Είναι παράλογο. Ότι η αξία μετρέται με την γνώμη του άλλου. Δεν στέκει λογικά. Και αν υπάρχουν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος που έχει θετική γνώμη για μένα και δύο άνθρωποι με λιγότερη νοημοσύνη που έχουν αρνητική γνώμη για μένα, αξίζει περισσότερο την γνώμη του έξυπνου ανθρώπου από τον άνθρωπο με λιγότερη νοημοσύνη. Πώς θα μετρήσω την αξία με την γνώμη του άλλου. Δεν στέκει. Είναι παράλογη πεποίθηση. Εντάξει. Δεύτερο, συμπίπτει με τους ακόλουθους νόμους και φαινόμενα του σύμπαντος. Τι ψάχνουμε να δούμε, τα φαινόμενα γύρω μας. Εγώ έχω μια κοσμολογία που μοιράζομαι μαζί σας και σας κάθε φορά μη το δεχτείτε, αλλά σκεφτείτε το. Αυτή η κοσμολογία την δέχομαι για ποιο λόγο, επειδή εξηγεί τα περισσότερα φαινόμενα που βλέπω και αφήνει τα λιγότερα φαινόμενα ανεξήγητα. Okay. Αν αύριο κάποιος μου εξηγεί μια άλλη κοσμολογία, διαφορετική από αυτό που έχω εγώ, και βλέπω ότι αυτή η κοσμολογία εξηγεί περισσότερα φαινόμενα και αφήνει ακόμα λιγότερα φαινόμενα ανεξήγητα, θα το υιοθετήσω. Το μυαλό μου είναι ανοιχτό. Έχω βρει αυτό το τρόπο να σκέφτομαι επειδή για μένα εξηγεί τα περισσότερα φαινόμενα. Υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα που η θεωρία, η κοσμοθεωρία που έχω δεν εξηγεί γιατί είναι έτσι. Μέχρι και για ποιο λόγο είναι επειδή γεννιέται σε συγκεκριμένους γονείς ή με ένα συγκεκριμένο σώμα ή με συγκεκριμένες καρμικές καταστάσεις. Δηλαδή με την κοσμοθεωρία που μοιράζουμε μαζί σας αυτά απαντούνται. Μπορεί να μην είναι αλήθεια. Αλλά για μένα εξηγεί τα φαινόμενα που βλέπω. Το δεύτερο κόσκινο είναι τα φαινόμενα που βλέπω στηρίζουν αυτή η απάντηση. Τρίτο,
συμφωνούν οι μεγάλοι δάσκαλοι και οι θρησκείες. Τι λένε οι μεγάλοι δάσκαλοι, τι λένε οι θρησκείες, για αυτή την απάντηση, συμπεπτή. Όλες οι θρησκείες λένε ότι όπως παίρνεις, εσύ θερίζεις. Όλες οι θρησκείες μιλάνε για αιτία και αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Εισπράττεις αυτό που κάνεις. Είναι οικουμενικό νόμο. Λέω ότι ναι, οι θρησκείες συμφωνούν. Τέσσερα, υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που στηρίζουν ή απορρίπτουν, που αποδείχνουν ότι δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα επιστημονική έρευνα που δείχνει ότι δεν υπάρχει ζωή μετά από το θάνατο. Και δεν υπάρχει καμία που αποδείχνει ότι υπάρχει ζωή μετά από το θάνατο. Όμως υπάρχουν πολλές επιστημονικές έρευνες που δείχνουν την δύναμη της προσευχής, την δύναμη του πλασίμπο, την δύναμη του ανθρώπινου νου επάνω στο σώμα και στην αρρώστια, την δύναμη του ανθρώπινου νου επάνω στα κύτταρα, επάνω στα φυτά. Απεριόριστες έρευνες έχουν γίνει επιστημονικές, που δείχνουν ότι το ανθρώπινο νου μπορεί να επιδράει και σε έναν άλλο άνθρωπο, και σε ένα φυτό, και σε κύτταρα, και η προσευχή του ανθρώπου επιδράει στην θεραπεία του ανθρώπου. Είναι αποδεικμένο πια αυτό. Εντάξει. Τότε ερευνώ. Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που στηρίζουν ή που απορρίπτουν αυτό που πιστεύω. Πέμπτο, τα ακόλουθα γεγονότα, οι καταστάσεις, οι φαινόμενα με κάνουν να συμπεραίνω αυτό. Βλέπω φαινόμενα και βγάζω αυτό το συμπέρασμα. Έκτο, έχω προσωπικό βίωμα. Όταν συναντάω έναν άνθρωπο που έχει το προσωπικό βίωμα, του να έχει φύγει από το σώμα του σε μια εγχείρηση ή ένα ατύχημα, με βοηθάει να πιστεύω αυτό. Μου μιλάει με μια αυθεντικότητα, με μια σιγουριά, ότι δεν είμαι το σώμα, είδα το σώμα κάτω εκεί και δεν είμαι αυτό. Ήμουν μια χαρά και δεν ήθελα καν να γυρίσω. Και το τελευταίο, το νιώθω στην καρδιά μου. Το νιώθω. Τώρα, όταν έρχεστε και ακούτε, τώρα σε λέγω, όταν ξεκίνησα το δρόμο αυτό και άκουσα ανθρώπους να μιλάνε, υπήρξαν πράγματα που λέγανε, που σαν να χτυπήσει μια καμπάνα, ένα καμπάνα μέσα, μια καμπάνα μέσα μου και ναι, έτσι είναι. Και πολλές φορές παρακολούθησα το εξής φαινόμενο. Είχα μια σκέψη πριν το ακούω από κάποιον άλλον. Είχα πρώτη τη σκέψη, και μετά κάποιος άλλος το βεβαιώνει αυτή την σκέψη. Ότι αυτό παρακολουθήστε το, γιατί η γνώση της αλήθειας υπάρχει μέσα σας. Ναι. Τότε, ολοκληρώνοντας, σας προτείνω, και ακόμα να μην θέλετε στο σεμινάριο, όπως προτείνω μόνοι σας, ίσως και με την βοήθεια του βιβλίου, να εξετάσετε ιδιαίτερα τις πεπαιθήσεις που σας βασανίζουν. Τουλάχιστον αυτές. Εκεί που νιώσατε δυσάρεστα συναισθήματα, ανακαλύψτε την πεποίθηση που σας κάνει να νιώσετε δυσάρεστα. Και αυτή η πεποίθηση συνήθως λέγεται η προσκόλληση. Ότι πρέπει να έχω την έγκριση του ανθρώπου αυτού για να είμαι καλά. Ή πρέπει να έχω αυτό για να αξίζω ή να είμαι ασφαλή. Συνήθως η πεποίθηση που μας κάνει υποφέρομαι είναι μια μορφή προσκόλλησης. Εντάξει. Προσκόλλησης αξίας, ασφάλειας, ελευθερίας, απόλευσης. Εντάξει. Και σας προτείνω να εξετάσετε αυτές, γιατί δεν είμαστε εδώ να υποφέρουμε. Είμαστε εδώ για να είμαστε ευτυχισμένοι. Πιστεύω ότι είναι ο λόγος ύπαρξής μας να είμαστε ευτυχισμένοι, και όποτε δεν είμαστε ευτυχισμένοι, ελεγχόμαστε, κατά δική μου αντίληψη, από μία λαθασμένη πεποίθηση. Εντάξει. Να είστε καλά. Καμία ερώτηση που θα θέλετε να εκφράσετε πριν να αποχωρήσουμε. Ναι. Ο ορισμός της ευτυχίας κατά σας. Η ευτυχία είναι μία θετική... Ευτυχία, τι μπορεί να είναι πια. Η ευτυχία είναι όταν
καταρχήν η απουσία ερωτικών συναισθημάτων πρώτο, ότι είναι ότι είμαι ευχαριστημένος με την πραγματικότητά μου, που σημαίνει ότι ή έχω όλα αυτά που χρειάζομαι για να είμαι καλά, ή είμαι καλά χωρίς αυτά που δεν έχω. Τώρα, εγώ προτείνω να είστε καλά με αυτά που έχετε, αλλά και επίσης να γίνεστε ικανότεροι, αν είναι κάτι σημαντικό για εσάς, να το έχετε. Η ευτυχία επίσης είναι... Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές. Και όλες τις άλλες χώρες, υπάρχουν... να μην είναι σε καλή κατάσταση. Okay. Αν κάνουμε όλα αυτά που λέτε. Ας υπάρχει και αυτό. Το δέχομαι και την καλή κατάσταση. Έχουν κάνει μια έρευνα. Ο Νίκολας Χριστάκης στο Harvard University, που πήρε ευτυχισμένους ανθρώπους από την φύση τους, ευτυχισμένοι άνθρωποι, και τους βάλανε σε δείγματα κοινωνίας. Ήταν μια έρευνα ανθρωπολογίας. Και βρήκαν ότι αυτοί οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είχαν μια σημαντική επίδυση στους ανθρώπους γύρω τους, και ήταν σαν ιός η ευτυχία, που πέρασε όχι μόνο στους ανθρώπους γύρω τους, αλλά και στους ανθρώπους που γνωρίζουν ανθρώπους, που γνωρίζει ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Είναι κολλητική ευτυχία, όπως και η δυστυχία. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, το υποσυνείδητο λειτουργεί από μόνο του ή ελέγχεται από το μυαλό μας? Δυστυχώς δεν ελέγχεται πολύ το υποσυνείδητο, και είναι η μεγάλη πρόκληση μας με την συγκέντρωση και με τις διάφορες τεχνικές της ενεργικής ψυχολογίας να αποκτούμε. Τώρα, η λέξη έλεγχο δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, παίζει ρόλο ο έλεγχος, αλλά πιο πολύ θέλω την θεραπεία του υποσυνείδητου και των λαθασμένων συμπερασμάτων που υπάρχουν, και το πονόσωμα και το εσωτερικό παιδί. Μία διαδικασία όπου ερχόμαστε σε επαφή με τα βιώματα που έχουν δημιουργήσει πληγωμένα συναισθήματα ή φοβισμένα συναισθήματα, και να το θεραπεύσουμε. Πιο σημαντικό νομίζω από τον έλεγχο. Γιατί αν απλώς καταπιέζω αυτά, κάποια στιγμή θα βγούνε. Ναι. Πιστεύετε ότι τα όνειρα κατευθύνουν τις πράξεις μας? Πιστεύω ότι πολύ λίγα από τα όνειρα μπορούν να κατευθύνουν. Τα όνειρα του ύπνου. Ναι, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα αυτό. Πιστεύω ότι το περισσότερο όνειρα είναι απλώς αποφόρτηση και αποτέλεσμα συναισθημάτων. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια όνειρα που μπορεί να μας καθοδηγήσουν και να μας δώσουν απαντήσεις. Αλλά όχι όλα. Ή να προβλέψουν. Ναι, να μην... να προβλέψουν. Δεν βλέπω κανένα νόημα να προβλέψουμε κάτι, γιατί για εμένα δεν υπάρχει τίποτα που είναι δεδομένο, που θα γίνει. Και αν εγώ βλέπω κάτι και πιστεύω ότι προβλέπω κάτι, αυξάνω την πιθανότητα να γίνει αυτό που πιστεύω ότι προβλέπω. Και γίνεται αυτό που ονομάζει αυτοκπληρούμενο προφητεία. Με την έννοια ότι επειδή πιστεύω ότι θα γίνει, συμμετέχω στο να γίνει. Δεν πιστεύω... Αν προβλέπουμε καλύτερα... Αυτό λέγεται θετικό οραματισμό. Αυτό είναι θετικό οραματισμό. Άλλο αυτό και άλλο το όνειρο. Πάτε το λίγο εσύ χαλαρά. Μην το κάνετε η προφητεία. Προσκυπιός όμως δεν είναι μεγάλη σημασία αυτά. Για την θεραπεία όμως, δεν είναι. Όχι για την προφητεία, ναι, για την θεραπεία. Άλλο αυτό, να βλέπω το υποσυνείδητο και τι άγχη και φόβοι και εντάσεις υπάρχουν, αυτό ναι. Αυτό φαίνεται στα όνειρά μας. Όχι τόσο η καθοδήγηση. Ναι. Κάτι άλλο? Οκ, καλή εβδομάδα, να είστε καλά, ευτυχισμένοι.